Μίτσι Βάρ, εκπομπή νούμερο 4. Πώς είστε, κύριοι? Πεπόνι, καρπούζι ή τεσσαρατσούζι. Ξεκινήσαμε, δεν ξέρω αν τελειώσει αυτή η εκπομπή. Όπως καταλάβατε, ο κύριος Καλυπάτσος από εδώ έχει πολλά κέφια. Θέλετε να αφήσουμε τις αγωγές σήμερα και να πάμε στο ψητό με τη μία? Ναι. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και έτσι. Στέφανος Κασελάκης, ο ήρωάς μας, ο ήρωάς σας. Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να υπάρχει εκπομπή χωρίς Κασελάκη. Πού θα πάει η φαντάρου σου, Κασελάκης? Αν δεν κάνω λάθος, στην Καλαμάτα. Ξεκίνησε. Γιώργο, πού θα πάει? Για Καλαμάτα, έχει ακουστεί Κος, η Καλαμάτα, Άργος, τι άλλο έχει ακουστεί, Θήβα. Και ο το ίδιο ξέρει που θα πάει. Από τη Θήβα, όχι, από την Καλαμάτα ξεκίνησε, αλλά από ότι τώρα τα τελευταία είναι για Θήβα. Για Θήβα. Ναι. Λοιπόν, στο δικό μας σκέτσο ο κύριος Κασελάκης πηγαίνει στην Καλαμάτα και ποιον συναντάει, μάλλον ποια συναντάει εκεί, κύριε Σωτήρη μας? Ας βάλουμε ένα ερωτηματικό για να δούμε ποια είναι η διοικητής του. Η μεγάλη συνάντηση, το ζητήσατε, το θέλατε. Μάλλον δεν το ζητήσατε, το θέλατε όμως. Πάμε να δούμε Στέφανο Κασελάκη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για πάμε. Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Ο Στέφανος Κασελάκης μετράει αντίστροφα για τη μέρα που θα παρουσιαστεί στο στρατό για να υπηρετήσει τη θητεία του. Ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει για 20 μέρες ακολουθώντας πιστά το γράμμα του νόμου. Ωστόσο, όπως λένε πηγές από την Κουμουνδούρου, ο ίδιος θα εκκινήσει την διαδικασία πριν από τα Χριστούγεννα, οπότε και λίγη η εξάμηνη περίοδος συνεχούς παραμονής του στη χώρα. Ναι, διαμαντάκο μου, σου λέω, ναι, αγόρι μου. Βρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Είναι φίλος μου ο διοικητής εδώ στο στρατόπεδο στην Καλαμάτα και τον έπεισα να μ' αφήσει να κάνω πλάκα στον Κασελάκη. Πού να με καταλάβει, παιδάκι μου, αυτός δεν αναγνωρίζει ούτε τους δικούς του. Καλά, προχθές ξέρεις τι έκανε. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ζήτησε αυτόγραφο από τον φίλη και το ρώτησε εάν στις εκλογές θα κατέβει στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τον Λορέντζο Καριέρε και σύνθημα φίλη για πάντα. Είναι τρελό το άτομο. Ουχ, έρχεται, σε κλείνω. Όχι, εσύ πρώτος. Εσύ πρώτος. Εκλείσε ρε χαραμοφάι, μας γάλιασες! Καλημέρα, κυρία διοικητή. Βρε καλώστο, βρε καλώστο. Πώς από τα μέρη μας, νέε μου? Ήρθα στην Παραμεθόριο για να υπηρετήσω τις 20 μέρες της στρατιωτικής μου θητείας. Αχ, το μωρέ, τι γλυκό. Και είναι η Καλαμάτα Παραμεθόριος, ρε γιοταρίωνα. Βλέπεις πουθενά σύνορα? Να ξέρω, κυρία διοικητή. Εμένα μου είπαν με ένα γάρο καλαματιανό θα δεις τα σύνορα, την Τουρκία και δύο χανούμισες να χορεύουν moonwalk σαν τον Μάικλ Τζάκσον. Ανάσταση! Προσοχή! Ξέρεις που βρίσκεται η Καλαμάτα, ρε στραβάδι! Βέβαια, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Τι είπατε? Τι είπατε? Στην αλήθεια, με τόσους που έχει διορίσει ο Σαμαράς, πιο πολλούς καλαματιανούς έχει το Μουσείο της Ακρόπολης παρά η Καλαμάτα. Κάνεις χιμωράκι μπροστά στη διοικητή σου, ρε Πεσάνο Κασέλα. Τρεις μέρες DJ στο Βιλαμπάχο! Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία διοικητή. Θα τους ξεσηκώσω με το τσεκι τσεκιτάν, τσεκι τσεκιτάν, τα παταβατάν, τα κατουμπουτάν και τα πεντεμπετέμ και του πεντουμπουτούν και εξτασί, εξανό, εξτασί. Ανάπαιξη! Προσοχή! Ο DJ στο στρατό δεν βάζει δίσκους, πλένει δίσκους με φαγητό στα μαγειρία. Κατάλαβες? Φάε. Τι είναι αυτό το πτώμα? Γκοτζίλα με ρύζι. Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες με αυτό μεγάλωσαν. Κολοκοτρώνης, Καποδίστριας, Χαρίλαος Τρικούπης, μέχρι και Ανδρέας Παπανδρέου. Εννοείται ότι όλοι το έφαγαν? Εννοώ ότι όλοι έφαγαν από την ίδια παρτίδα. Δεκέμβρη του 1821 καταψύχθηκε το τριχωτό μαμούθ. Καλά, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Τι είναι αυτά που λες, βρε μπουρδούμπαλε? Ο Γκοτζίλα είναι σαν τη δημαρχιακή θητεία του Παχατουρίδη στο Περιστέρι. Δεν λήγει ποτέ. Φάτο! Δεν μπορώ να το κάνω, κύριε διοικητή. Τι είπατε? Τι είπατε? Αρνείστε να εκτελέσετε διαταγή? Όχι για μένα, για τη φουκαριά την ανθρωπότητα. Στην Κίνα ένα παγκολίνο έφαγαν και ξεκίνησε ο κορονοϊός. Αν φάω εγώ αυτό το κουφάρι απατόσαυρο, θα ξεκινήσει κοντζιλοϊός με δάκιο πυρετό. Κανένα πρόβλημα. Εάν δεν το φας, πες μου σε 3 λεπτά ποιες είναι οι πολιτικές σου θέσεις για το εργασιακό και το συνταξιοδοτικό. Νόστιμο και ολόφρεσκο, σαν να τρώω πατούσα νυχτερίδες με πλατυποδία. Αμά, κάτι περπατάει μέσα μου. Μην αγώνεσαι. Είναι συνηθισμένες αυτές οι παρενέργειες. Ο Godzilla φτιάχνει τώρα την καλύβα του μέσα στο στομάχι σου για να ξεκινήσει το survival. Ανάπαυση! Προσοχή! Δεν μου λες, ρε πιλαφά, ποια είναι η γνώμη σου για τους πολιτικούς αρχηγούς? Ο Τραμπ είναι πολύ δυναμικός, κύριε διοικητή. Ο Biden απ' την άλλη είναι σαν τον Bruce Willis στην έκτη αίσθηση. Έχει πεθάνει, αλλά δεν του το λέει κανείς ακόμα. Τι λες, ρε σκελεομάχε? Τι με νοιάζουν εμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Για τους πολιτικούς αρχηγούς εδώ στην Ελλάδα σε ρωτάω! Πού να ξέρω, κύριε διοικητή. Εγώ ακόμα δεν έχω πάει Νέα Υόρκη να φέρω τα μακριμάνια για το χειμώνα τους πολιτικούς αρχηγούς, τα ξέρω.
Από το Σεπτέμβριο είμαι με ένα καλοκαιρινό που κάνω στο δύο νούμερα μικρότερο, στο του Αλέξανδρου Πετρίδη. Δηλαδή για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, την πιο δυναμική, μετρημένη, στιβαρή και πολυσχηδή παρουσία της Βουλής, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Α, λέγεται για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Mm. Έχω ακούσει από τον σύντροφο πολλά και τα καλύτερα λέει για εκείνη. Πώς τη λέει δηλαδή? Θηλυκό Ράμπο. Τι έκανε λέει? Ψάρα κατημά σου! Θα σε ταλίσω! Σίδερο κατσάλι, δεν υπάρχουν άλλοι! Σίδερο κατσάλι, δεν υπάρχουν άλλοι! Με σώμα και ψυχή και ατέλειωτη αντοχή! Με σώμα και ψυχή και ατέλειωτη αντοχή! Όπως η ζωή μιλάει στη Βουλή! Όπως η ζωή μιλάει στη Βουλή! Τι είπατε και πάλι απ' την αρχή! Τι είπατε και πάλι απ' την αρχή! Σίδερο κατσάλι! Δεν υπάρχουν άλλοι! Σίδερο κατσάλι! Άλλοι! Μπράβο, Λεβέντη μου! Λεβέντη μου! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε σε αφιζητούμενη φάση με αυτοσχεδιασμό. Ο Χάρης Ρώμας δεν τα κατάφερε δυστυχώς στο Χαλάνδρι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει να πει. Δημοσιογράφος Σωτήρης Καλυβάτσης, ο Πόποτας, ο Γιώργος Μητσικώστας. Πάμε. Κύριε Ρώμα, τι συνέβη με το Χαλάνδρι στο φως? Δεσποινής Μανταρινάκη και Κασόν Αβού και Κασόν Αγού. Πάει, τέλος, φινίτο. Την Κυριακή έχουμε ντέρμπι αιωνίων, όπως ξέρετε, και ένας από τους τρεις μας είναι ο Κουβάς. Και πρέπει να αποδείξουμε ποιος είναι. Προγνωστικά, πάμε. Χ. Εγώ λέω. Εσύ. Άσο. Εγώ λέω ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Είμαστε καλυμμένοι, το έχουμε πια σίγουρα. Ένας από τους τρεις έχει το σωστό αποτέλεσμα. Θα αναλάβεις εσύ που είσαι με τη γραφή. Καλύτερα να πας να το παίξεις και να πας και μοιραστούμε τα κέρδη. Ναι, αλλά πού θα ρίξουμε το χοντρό το πακέτο, σε ποιον από τους τρεις? Πρέπει σε όλα το ίδιο. Θα βάλουμε εσύ να τα πάρουμε πίσω. Τι? Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με Τάκη Τσουκαλά, ο οποίος τώρα τελευταία είναι λίγο στην τζίτα. Το έχεις παρατηρήσει, έτσι. Τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία, ναι. Πριν ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Για πάμε να δούμε το βίντεο που ετοίμασαν εδώ οι κύριοι. Γεια σου, ρε Τάκη. Γεια, ρε Τάκη. Ο Τάκης Τσουκαλά συνεχίζει για ακόμα μια χρονιά την οπαδική του εκπομπή στο διαδίκτυο, με τους τηλεθεατές να τον βγάζουν συχνά πυκνά εκτός εαυτού και τα άντεγια να πέφτουν βροχή. Πες τώρα, ρε φίλε. Ρε φιλαράκο. Άντεγια! Μου βγάζεις την Παναγία! Έλα, πάμε στο πρώτο λακκαμά για σήμερα. Μην βρίζεις, ρε Τάκη, μην βρίζεις, σου λέω. Δεν βρίζω, ρε Άκη. Διαβάζω το φλιτζάνι του φίλου. Και τι δείχνει? Μεγάλο μπινελίκι θα διάβει. Μπρος. Καλησπέρα, παιδιά. Άντεγια! Ρε, ασέβαστε, καρακιωζάκο. Όχι, ρε Τάκη, ρέμισε, σε παρακαλώ. Τολμάς να μιλάς έτσι στον επιβίτορά σου στον Ολυμπιακό που τόσα χρόνια τον έλεγες λεωφορείο 140? Γιατί 140, ρε Τάκη? Γιατί μόνο το 140 και ο Ολυμπιακός κάνουν 90 στάσεις τη φορά. Εντάξει είμαστε, φιλαράκο, εντάξει είμαστε. Ρε Τάκη, δεν πρόλαβε να μιλήσει ο Χριστιανός, τι σε έπιασε? Ρε πλάκα μου κάνεις, Τάκη. Μας είπε παιδιά ο γροθαρμενιστής. Και πού είναι το κακό, ρε Τάκη? Εννοούσε ότι είναι ο μπαμπάς μας, δε κουφιό κεφαλάκι, Άκη, ότι είμαστε τα παιδιά του. Ποιος? Αυτός που τελευταία φορά που με νίκησε, ο Σπανούλης, δεν είχε πάρει ακόμα επίδομα πρώτου παιδιού. Τάκη, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Τα νεύρα σου είναι κρόσια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η εκπομπή. Πρέπει να πας έναν ειδικό να σου κάνει μαθήματα διαχείριση τιμού. Φεύγω. Τάκης Τσουκαλάς. Τι σου συμβαίνει, παιδί μου? Γιατί μονίμως είσαι πιο στραβωμένος και από τον Νίκο Μάνεση? Με να ρωτάζε για τον Δέκο. Άμα δεν ρωτήσω εσένα, να ρωτήσω ποιον. Αυτόν! Ένα μηδέν ο θρύλος. Ήτανε? Τι ήτανε? Πέναλτι. Ένα-ένα ο γιατρός. Άντεγια! Για τον Δέκο. Πρόσεξε, μην ξύνεσαι στην κλίστα του Τζομπάνι και θα στη βάλω στο λοκό και όταν παίρνεσαι θα παίζεις τρομπέτα σαν τον Αντίλιο. Τόσο θυμός, τόση οργή. Μένω ενεός. Εγώ φιλελίνω 312 από το λιμάνι. Τάκη, είσαι πάντα τόσο οξύθυμος. Και οξύθυμος, φελέκι μου, και της γης στον άξονα. Άντεγια! Σου ρωτήρησες τον έχω κάνει. Ήρεμος. Η ηρεμία σου όμως είναι αληθινή. Πιο αληθινή και από τα δόντια του Πέτρου Κωστόπουλου. Τάκη, ο θυμός σου σε εμποδίζει να απολαύσεις τις μικρές χαρές της ζωής. Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι. Ξεκινάμε με το πρώτο τεστ. Mm. Θέλω να μου πεις ποιο χρώμα είναι αυτό, Τάκη. Το πορτοκαλί. Αυτό εδώ. Αυτό είναι το κόκκινο της Ελλάδας. Ολυμπιακός! Ολυμπιακός! Πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ ποιο χρώμα είναι, Τάκη? Αυτό που βατεύει ο Ολυμπιακός. Άντε, Τάκη, νίκησε το θυμό σου. Μπορείς να το πεις. Μια λέξη είναι.
Δεν μπορώ. Πες το, Χριστιανέ μου, κάνε την υπέρβαση. Νίκησε τον θυμό σου και την οργή. Πες το! Δεν μπορώ. Μπορείς, πες το. Θα το πω. Ναι, Τάκη, μπορείς. Πες το. Ποιο χρώμα είναι? Το λαγουδί, άντεγε! Τάκη, είσαι ένα βήμα από την πρώτη λύτρωση. Κλείσε τα μάτια σου. Συγκεντρώσου, αγόρι μου. Νιώσε τη δύναμη των λέξεων. Σήκω πάνω. Θα χορέψουμε χάκα, όπως οι Νεοζηλανδοί. Ακολούθησε εμένα. Είμαι δυνατός! Ου! Χα! Είμαι δυνατός! Ου! Χα! Οι λέξεις δεν με τρομάζουν! Ου! Ου! Χα! Οι λέξεις δεν με τρομάζουν! Ου! Ου! Χα! Θα το πω! Ου! Χα! Μπορώ! Χα! Χα! Θα το πω! Ου! Χα! Μπορώ! Ου! Χα! Πράσινο! Ου! Ου! Χα! Θα το πω! Ου! Ου! Χα! Πράσινο! Ου! Ου! Χα! Πράσι... Μπράβο, Τάκη, πες το! Θα το πω! Ου! Ου! Χα! Πράσινε! Πράσινε! Μπράβο, Τάκη! Πράσινε λαγε Παναθηναϊκέ! Πράσινε λαγε Παναθηναϊκέ! Όχι, μωρέ, μην το χαλάς τώρα, ρε! Πράσινο! Ου! Ου! Χα! Ου! Ου! Χα! Σφίξου, ρε, Τάκη, να βγει! Ου! Ου! Χα! Πράσινο! Σφίγγομαι, αλλά δεν βγαίνει! Ου! Ου! Χα! Κι άλλο, ρε, δώσε πίεση! Βγήκε, ουχα! Πράσινο, ουχα! Πώς δεν κοιμερά για τον Τάκο για να βγει πράσινο. Καθετή, ουχα! Καλά, ας χαλαρώσουμε. Δεν σου ταιριάζει η νεοζηλανδική μέθοδος. Ας μιλήσουμε σαν δυο παλιόφιλοι. Ναι, ωραίο. Τάκη, δίπλωμα αυτοκινήτου έχεις? Φυσικά. Εγώ δυστυχώς κόπηκα στα σήματα. Έλα ρε για τον Τάκο, αφού είναι εύκολα, σε ποιο την πάτησες? Στο πιο εύκολο από την πιασίνη μου. Ποιο χρώμα στο φανάρι δεν δηλώνει απαγόρευση. Εγώ δεν πρόσεξα το δεν και απάντησα το κόκκινο και το κίτρινο. Έλα για τον Τάκο, αυτό το ξέρει και ο τρίχωνος ανιψιός μου. Το πράσινο είναι. Συγγνώμη. Τι είπες, Τάκη μου, πετάρισε τα αυτή μου και δεν άκουσα καλά. Πες το λίγο πιο δυνατά αυτό που είπες. Το πράσινο. Είδες που ήταν απλώς μια λέξη. Μπράβο, Τάκη. Το είπες. Αμάν! Δεν σκάσεις, μωρέ, Λουμπίνα. Έλα εδώ, ρε. Θα φύγει, μην χαστείτε και βαζέλα τσάλι. Έλα εδώ, ρε, κομπογιάννητη. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, ρε, κομπογιάννητη. Τι είναι αυτό το πράσινο, ρε, ρουφο... Εκεί. Είσαι λαγουδιέρης, δε. Όχι, Τάκη μου, δεν κατάλαβες καλά. Είναι το επώνυμό μου, πράσινο, τη οικογένεια του πράσινου. Ρε, μαστάτε το κοιτάλο, καλά δω ρε κρέτα. Έλα δω ρε κρέτα, έλα δω ρε κρέτα, παίξουμε τεντόγλου στο παγκόσμιο σπουδαπέστης. Τι εννοείς? Εσύ θα κάνεις το σκάμα και εγώ το πείδημα του τεντόγλου στα 860. Ουχα! Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στο Μίτσι Βάρα, πάντα εκπομπή νούμερο... Συγγνώμη λίγο. Μόλις με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ότι έχεις οτίτιδα. Να καθαρίσω τα αυτή μου. Και ότι έχουμε τέτοιο. Έκτακτη επικαιρότητα. Διάγγελμα. Διάγγελμα. Έχουμε διάγγελμα. Για πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε. Συμπολίτες μου, φτάσαμε σε αυτό το σημείο λοιπόν. Να πρέπει να απολογηθώ για όσα δεν είπα. Θυμίζω σε κάποιους που το ξεχνούν ποιος είναι ο Γιώργης Αυτιάς. Είναι ο άνθρωπος που 5 ολόκληρες μέρες μιλούσε με το βίντεο του Πανίκα του Ψωμιάδη. Ξέρετε κανένα άλλο να έχει καταφέρει να κάνει διάλογο με μηχάνημα που παρίστανε τον άνθρωπο? Μόνο Αυτιάς και η Σάρα Κόνορ στον Εξαλωθευτή. Είναι ο άνθρωπος που μίλησε τη Μάγδα Τσέκου στο Βόγκ κινηματογράφο. Πιο πολύ μίλαγε ο Τσάρλι Τσάπλιν στο Σαρλό παρά εκείνη δίπλα μου. Ο δικός σας άνθρωπος που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο ρεκόρ τηλεθέαση στο κοινό με δυναμική πίεση 18-25. Ο δημοσιογράφος που στρίμωξε στα σχοινιά τον Πρωθυπουργό όπως το Τσιτάχ, τον Ευρασιατικό Λίγκα και στο τέλος συνέντευξης τον ανάγκασε να του προτείνει θέση ευρωβουλευτή για να γλιτώσει από τα νύχια του. Και αυτόν δημοσιογράφο Κόσμα που μπαίνει στην Εσία και βαράνε προσοχή τα Πούλιτζερ, κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι τάχα μου δήθεν έκανε ομοφοβικό σχόλιο για τον αγαπητό και αξιότιμο κύριο Κασελάκη. Το φέρελπι πολιτικό, τον άξιο οικογενειάρχη και άνθρωπο, τον πιστό σύντροφο του Τάιλερ με τα καλοσμιλεμένα μπράτσα σαν του Ποπάι. The Sailor Man, τουτουτ! Μα δεν εντρέπεστε καθόλου? Πρώτα με είπατε λαϊκιστή, τώρα ομοφοβικό. Θέλατε να με θάψετε, αλλά δεν ξέρατε πως ήμουν σπόρος. Και τώρα που δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις και λύθηκε η παρεξήγηση, ας αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο Βασίλη Χιώτη να μας πει πόσο αυξήθηκαν τιμές στο σίκον στην Καλαμάτα. Έλα, Βασιλάκι μου, πες τα όλα στο Γιώργη σου, αγόρι μου. Συνεχίζουμε και περνάμε σε αφιζητούμενη φάση με αυτοσχεδιασμό, διότι ο αγαπητός Άδωνης Γεωργιάδης, πριν τις επαναληπτικές εκλογές, είπε κάτι και για τον δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Ρούσο, ότι εάν βγει τέλος πάντων, δεν θα τα περάσει και πάρα πολύ καλά. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Μητσικώστας. Ο δήμαρχος Χαλανδρίου, ο Ρούσος, ο Τρεις Καλυφάτσης. Πάμε. Εγώ πρέπει να πω ότι και ο Ντέμις Ρούσος θα έβγαινε δήμαρχος Χαλανδρίου, εγώ ποτέ δεν θα τα πήγα καλά μαζί του. Καταλάβετε, κύριε. Το πρόβλημά σας είναι στο επώνυμό μου, κύριε. Ναι, στο επώνυμο και σε αυτά τα οποία απαιτείτε, κύριε Σίμω. Εντάξει. Ελάτε να την πάρετε. Καλά, καλά. Και επειδή σας λένε Σίμω, εγώ δεν θα σας ασημώσω σε εσάς. Δεν πειράζει. Εμείς θα τη βγάλουμε την άκρη. Καλάνδρι στο σκοτάδι.
του Χαλάνδρη έβγαινε και ο Πόποτας, έτσι. Άρα είμαστε όλοι μαζί εκεί. Μην τρώει το χάρι ο Πόποτας. Έτσι το ξέρουμε. Δηλαδή, άμα βγει τώρα και ρωτήσει 50 άτομα. Το καφέ τη χαρά. Θε να κάνουμε τώρα εδώ ένα κάλπνο, να ρωτήσουμε τι. Το απογευτικό σύστημα στο Βυζάντιο, κουλέ μου. Εσύ έχει μείνει στο Κωνσταντίνο και λένε περίεργη. Συνεχίζουμε εμεί, αφήνουμε τον Χάρη Ρώμα ή Πόποτα ή Κωνσταντίνο κατά Κουζινό και πάμε στη Ζήνα Κουτσελίνη. Είδατε τη συνέντευξη με τον Αχιλέα Μπέο. Ένα αριστούργημα. Εμβολιότητα. Ένα αριστούργημα καταπληκτική. Θέλαμε κι εμείς λίγο να συνεχιστεί αυτό το πράγμα η συνέντευξη. Οπότε ο Αχιλέας Μπέος πήγε στην Ζήνα Κουτσελίνη. Αλήθειες με τη Ζήνα. Για πάμε να δούμε τι συνέβη. Ζήνα, love you. Ο επανεκλεγής δήμαρχος Βόλου Αχιλέας Μπέος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και κλήθηκε να απαντήσει τόσο για το επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό ενός πολίτη, στο οποίο πρωταγωνίστησε, αλλά και το ομοφοβικό του ξέσπασμα κατά του Στέφανου Κασελάκη. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις και μετά και τις εικόνες βίας που είχαμε δει με ένα χαστούκι που είχε κατερίξει ένα πολίτη. Μια βία, χαστούκι είναι βία. Φίλες και φίλοι, θα προσπαθήσω να μην συγκινηθώ σήμερα, αλλά δεν είναι εύκολο. Κάτι τέτοιες στιγμές και από πέτρα να σε σπάσει. Ζήνα μου, μήπως θες ένα μιξομάνδυλο. Όχι, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Οι τηλεθεατές μου με λατρεύουν γιατί ποτέ δεν τους έκρυψα την αλήθεια. Σήμερα, φίλοι μου καλοί, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άγγελο επί γης, ένα κομμάτι μάλαμα, έναν άνθρωπο πιο τρυφερό και από την καρδιά έξι μαρουλιών. Πάει κάπου το μυαλό σας, παιδιά μου? Ποιος μπορεί να είναι? Η μητέρα Τερέζα. Πέθανε. Ο Νέλσον Μαντέλα. Έφυγε. Κοντά όμως είστε, παιδιά μου. Γιατί ο σημερινός καλεσμένος μας, κυρίες και κύριοι, βάζει πάνω απ' όλα τον πολίτη και τον συνάνθρωπο. Έχει μια αγκαλιά και ένα μπουκέτο, συνήθως χωρίς λουλούδια, για όλους μας. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον πολιούχο Βόλου, Σερ Αχιλέα Μπέο. Έλα, καλημέρα. Μανούλα. Και εσύ εδώ, ρε. Γιατί με χασουκίσατε, κύριε Μπέο? Ακόμα δεν ξέρω. Πρώτα με ξανά σε κάνα μισά που θα έχει τελειώσει τη συνέντευξη, να σου πω. Δήμαρχέ μου, τσιφλικά μου, κοτζαμπάση μου. Έμαθα ότι είσαι ο Γιώργος. Τι πήγες να κάνεις εκεί? Χάρη σε σένα πήγα, Ζηνάρα μου. Είδαν γίνονται στην τελευταία συνέντευξη που πήρες και με κάλεσε στο Αγιώρος να πάρουν μέτρα για τον Φωτοστεφάνο. Το αξίζει, δημαρχέ μας. Ήρθα πριν 2 εβδομάδες στο Βόλο με το υποβρύχιο Παπανικολής και τρόμαξα να το γνωρίσω. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, ούτε στη γαλάζια λίμνη. Αχιλέα, εσύ σούπερσταρ! Πες τα, Ζηνάρα μου. Τα λέω, δημαρχέ μου, γιατί τέτοιο έργο δεν κρύβεται. Καλέ, είσαι ο πρώτος δήμαρχος που κατάφερε να μειώσει την τιμή του ρεύματος. 85% κάτω ήρθε ο έναντι στους βολιώτες για αυτό το μήνα. Κι είχα ρεύμα 3 ολάκιδες μέρες. Την επόμενη θεομηνία που θα κλείσουν τρίμηνο στα σκοτάδια θα τους έρθει μηδενικός και καθαριστικός. Περνάγαμε ωραία με δήμαρχο Αχιλέα. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές. Τι έκανα, κύριε δήμαρχε? Στόλαρε στο Αχιλέα, μην επαναληφθεί. Και τώρα, κύριε δήμαρχε, η πιο δύσκολη ερώτηση. Μην με παρεξηγήσετε, ξέρω ότι θα σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ότι θα σας στριμώξω στα σχοινιά, αλλά πρέπει να την κάνω. Κάτι είναι ελεύθερα, Ζηνάρα μου. Ο Μπέος και η Μία Καλύφα δεν κρύβουν ποτέ τίποτα από το φιλοθεάμον κοινό. Εσύ, όχι όλη μέρα στο Πόρχαμ και τυφλωθείς σαν τον τίποτα. Δες και λίγο Netflix. Δήμαρχέ μου, την τελευταία εβδομάδα σε είδαμε να κάνεις μπαούλο ένα πλημμυροπαθή, να τουλουμιάζεις το ξύλο ένα πολιτικό σου αντίπαλο, 6 αντιφρονούντες, 12 συκοφάντες και μισή μεραρχία διαφωνούντες. Πες μου ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά. Αυτό το χέρι, καλέ, δεν κουράζεται ποτέ. Ζηνά, χάνω πάσα ιδέα. Δεν περίμενα ποτέ τέτοια επίθεση από εσένα. Φεύγω. Μη φεύγεις, τα χέρια μου κρατά σφιχτά και χτυπά τη μοίρα. Όχι, Λεάν, ήμουν πολύ σκληρή μαζί σου. Ζητώ συγγνώμη, μπαρντό. Συγχωρεμένη. Σαν δεν συγχωρεμένη, Σάρα. Την άρα μου, αντίπαλη του Μπέου, είναι σαν το τζάκι. Εάν δεν ρίξει ένα μπερντάκι ξύλο, δεν ζεσταίνονται. Γιατί όπου δεν πίπτει Βόλος, πίπτει Ράβδος. Αψής δήμαρχος Μπέος ημίχρονο, ψυχουλίνη Αχιλέας τελικό. Ένας στοργικός πάτερ φαμίλιας που βλέπει τους βολιώτες σαν παιδιά του. Που τους χαϊδεύει τόσο τρυφερά, όσο Κωνσταντάρα στον Τζανετάκο στο πατέρα κάτσε φρόνημα. Παιδιάρα! Δήμαρχε της καρδιάς μας, μια τελευταία ερώτηση.
Τι σκέφτεσαι να κάνεις με το 43% των βολιωτών που δεν σε ψήφισαν? Μακριά από μένα διακρίνηση να βρω κανένα πρόβλημα. Όσοι δεν με ψήφισαν, ελεύθερο να γυρίσω στο Βόλο το Δεκέμβρη του 27 από την Παταγωνία με μια απλή επίδειξη του διαβατηρίου τους και αφού υπογράψουν πρώτα τη δήλωση μετανοίας. Εδώ είμαστε για να ενώνουμε. Ο Μπέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς είναι τόσο στοργικός. Συνεχίσουμε, εμείς πάμε στον Νίκο Ευαγγελάτο. Ποιο είναι το αγαπημένο 3D που έχετε δει που σας άρεσε, σας εντυπωσίασε? Είναι πάρα πολλά και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι είδα, μπήκε μέσα στις ντρουκέτες, μέσα στα αυτά. Δεν είναι, είναι πολλά. Είναι πολλά, δηλαδή ξεπερνά τον εαυτό τους κάθε μέρα. Εσύ έχεις κάποιο αγαπημένο ή λες ότι όλα είναι όλα, τρομερά? Όλα, το έχει ξεπερνάσει. Τότε με το Τιτανικό, με εκείνο και το υποβρύχιο που ανατινάχτηκε, που έπαθαν τη ζημιά. Τότε πήγε κανονικά, έκλεισε το πάκι. Εκείνο ήταν, εκείνο ήταν τέλειο, αλλά τα δείξαμε όλα αυτά. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα καλύτερο όμως. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα καλύτερο. Νίκος Ευαγγελάτος, Live News, πάμε να το δούμε. Ο Νίκος Ευαγγελάτος συνεχίζει να βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και να ξεφυλίζει την ενημερωτική ατζέντα με τα γραφικά της εκπομπής του να είναι εκείνα που κλέβουν φυσικά την παράσταση. Πάμε να δούμε λοιπόν τις πρώτες εικόνες και έχουμε μετά να αναλύσουμε πολλά. Στα πράσα πιάστηκε ο διαβόητος ληστής που είχε ρημάξει τα νότια προάστια τον τελευταίο καιρό. Ο κακοποιός που ξεκίνησε τη δράση του πριν 2 χρόνια, όταν μπήκε σε παιδικό σταθμό ντυμένος Μάγια Μέλισσα για να κλέψει 400 ευρώ, συνελήφθη χθες την ώρα που προσπαθούσε να διαρρήξει μονοκατοικία στη Βούλα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και σήμερα για να παραστήσουμε όσα αφικιαστικά έκανε αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας. Ο διαβόητος ληστής με τον παρατσούκλι Μάγια Μέλισσα. Έχουμε μαζί μας τον αδίστακτο αυτό κακοποιό, αλλά και το ανδρόγυνο που προσπάθησε να ληστέψει. Ντροπή σου, κτίνος. Κύριε Βαγγελάκο μου, παρεξήγηση. Δεν είμαι αυτός που νομίζετε. Βγάλτε μου 2 λεπτά τις χειροπέδες, σας παρακαλώ. Γιατί να το κάνω αυτό, κανάλια? Για να παίξω στο διαγωνισμό σας, κύριε Νικόλα μου, να πούμε. 3 μηνύματα θα στείλω και μετά μου τις ξαφοράτε. Η ανθρωπιά τούτης εδώ της εκπομπής είχε εκεί σε όλη τη το μεγαλείο. Σου βγάζω τις χειροπέδες. Αλλά θέλω να με διαβεβαιώσει ότι θα στείλει μόνο όσα μηνύματα μπορεί. Όχι πάνω από τι δυνατότητε σου. 3 μηνυματάκια θα στείλω μόνο. Μην ανησυχεί, κυρνικό μου. Μα δεν έπρεπε καθόλου, Αγιοκδίτη. Έχει στηρίξει τη μισή Βούλα και θα στείλει μόνο 3 μηνύματα. 3 για αρχή εννοούσα. Μετά θα κάνω και καμιά δεκαριά κλήσει. 15 καλύτερα, γιατί μην ξεχνάτε, φίλε και φίλοι, ότι όσο πιο πολλέ κλήσει κάνετε, τόσο περισσότερε πιθανότητε έχετε να κερδίσετε εσεί τι 10.000 ευρώ. Και έρχομαι σε εσά τώρα, κυρία Κουτσίκου. Πείτε μα τι ακριβώ συνέβη εκείνη την αποφράδα νύχτα. Ήταν 4 το βράδυ. Ήμασταν με το σύζυγό μου στην κρεβατοκάμ. Μας, δεν κοιμόμασταν. Ωραία, πείτε μας τι κάνατε για να παραστήσουμε με ακρίβεια τη σκηνή του εγκλήματος. Μεταφερόμαστε τώρα στην κρεβατοκάμαρα σας. Τι κάνατε εκεί? Τώρα τι να σας πω, κύριε Ευαγγελάτε μου, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν καταλαβαίνετε. Φύγε, έκανα κύριε Νικόλα, το λέω εγώ για να μην ξημερώσουμε. Εσύ άσε τη φλιαρία και συνέχισε να στέλνεις μηνύματα. Καθίστε πάνω στο σύζυγό σας, κύριε Κουτσίκου, για να το ζήσουμε όπως ακριβώς συνέβη. Και εσείς τώρα, κύριε Κουτσίκο, θέλω με το ένα χέρι να ανεβοκατεβάσετε τη σύζυγό σας, όπως ακριβώς κάνατε τη μοιραία νύχτα, και με το άλλο να στέλνετε μηνύματα, γιατί ο διαγωνισμός μας τρέχει και είναι κρίμα να χάσετε τόσα λεπτά. Κύριε Νίκο μου, είναι λίγο δύσκολο να τα κάνω και τα 2 ταυτόχρονα. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, ρίψα πει. Υπάρχει, δεν θέλω. Σήκωσετε λίγο πιο ψηλά, έτσι, με ένταση, με πάθος. Μάλιστα, είναι καλά έτσι. Το πιο πολύ. Τέλεια. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τη σκηνή της εκβατοκάμερας, φίλες και φίλοι. Και τώρα εγώ θα κάνω το διαβόητο Μάγια Μέλισσα που προσπαθεί να μπουκάρει στην εκβατοκάμερα. Τσα! Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, κύριε Νίκο μου. Εγώ είμαι κλειδαράς και πήγα να ανοίξω την πόρτα μιας πελάτσας που είχε κλειδωθεί μέσα. Επειδή όμως έμοιαζε το επώνυμό της με την κυρία Κουτσίκου από εδώ, μπέρδεψα τα κουδούνια και άνοιξα λάθος σπίτι. Τι πιο σύνηθες. Πώς λέγονταν δηλαδή και την μπέρδεψατε? Παραπρεστανίδη. Και μετά και μετά? Μετά βάζω που λέτε ταυτότητα για να ανοίξει την ταριά. Τζίφος. Βάζω σύρμα. Παίρνω τα ανάλια. Έχω ένα λοστάρι, ένα 30. Το χρησιμοποιώ. Τίποτα. Τραβάω μια μπαστούνιά με τη Βαριοπούλα. Τίποτα. Ήτανε της ασφαλείας αυτές οι πόρτες. 2.500 το κομμάτι. Αδιανόητο. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι με ένα απλό μήνυμα μπορείτε να κερδίσετε τις 10.000 ευρώ του διαγωνισμού μας και να αγοράσετε 4 κλειδαριές ασφαλείας για το τσάρτη σας. Και μετά και μετά. Τι να κάνω, κύριε Νίκο μου. Μετά από 2 ώρες προσπάθειες, απίβδησα ο άνθρωπος. Βγάζω 2 μασούρια δυναμίτη, τις τα κολλάω από κάτω και ψιν. Έφτασε η πόρτα στην Άρο Καστέλα. Μπαίνω το λοιπόν μέσα και βλέπω το μουσάτο από εδώ με μια άσπρη σκελέα πάνω από την κυρία Μαμτζέλ. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δείχτε μας εσείς, κύριε Κουτσίκο, πώς ακριβώς ήσασταν. Μην χάνουμε το καλύτερο κομμάτι. Έτσι, με πάθος, ναι. Μπράβο. Κύριε Νίκο μου, έχει πιαστεί η μέση μου εδώ πέρα. Έχει μου βιάσει και το χέρι μου. Είναι που δεν στέλνετε μήνυμα, κυρία Κουτσίκο μου, για να το αποσχολείτε και να κερδίσετε και τις 10.000 ευρώ. Ορίστε το κινητό σας.
Και μετά, κύριε Μάγια Μέλισσα, μετά. Με το που με βλέπει το λοιπόν ξαφνικά, μου σχέσει τον πέρτα σου μια. Έκλαψε. Όχι, ρε, αμόλυσε η υγρόν πυρ, τα τσισάκια του φύγανε. Είχα πιει πολύ τσάι, κύριε Νίκο μου. Και όπως είναι σαν τον Γιούρι τον Γκρικαρόβιτσα που μου στη λίμνη των κύκλων, μου λέει, μη μας κάνεις κακό, σε παρακαλώ, έχω 400 ευρώ μέσα στο κομμωδίνο, πάρτα, πάρτα. Και εσείς τι του είπατε, κυρία Μέλισσα. Του λέω, ρε ψηλέ, δεν μου τα δίνεις καλύτερα σε χρόνο ομιλίας, να κάνω 150 κλήσεις στον Ευαγγελάκο μας, να πάρω τα 10 τα χιλιάρικα, να γίνουμε και δύο. Κυρίες και κύριοι, τα βλέπετε και μόνοι σας. Γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι, νηπιαγωγοί, ληστές απαγωγής, όλοι στέλνουν μήνυμα στο διαγωνισμό που ξέρουν ότι μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή. Μην παλιάζετε εσείς. Όσο να μιλάω εγώ, εσείς στέλνετε μήνυμα για τα 10 χιλιάρικα. Πάντοτε όμως μέσα στις δυνατότητες σας. Κυρίες και κύριοι, η ώρα που αγαπάμε εμείς περισσότερο από εσάς, διότι είναι η ώρα που θα πέσει ο Μπερτές. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε. Έχουμε φτάσει, κύριε, στην τέταρτη εκπομπή και δεν έχετε κάνει καθόλου, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με ευτυχή μπλέτσα. Έτσι, τρομερή παράληψη. Μεγάλο λάθος, πρέπει να το διορθώσουμε. Ναι. Ευτύχης μπλέτσας. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αφήσαμε τα ταξίδια στο εξωτερικό ή προς το καλοκαίρι και γύρισαμε. Ναι, εντάξει. Στην Ελλάδα. Έχει τόσα μέρη. Μια ζωή ολόκληρη δεν σου φταίνει να την γυρίσει. Στην όμορφη χώρα μας. Προτιμάς ευτύχη μπλέτσα στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα? Πού σου φαίνεται πιο large ευτύχη? Κοίταξε, αλλιώς κινείται στην Ελλάδα. Δηλαδή? Αλλιώς κινείται, ρε παιδί μου. Είναι... Πιο άνετος. Ναι, έχει μια άνεση. Και βέβαια στο εξωτερικό είναι τέλειο, ας πούμε, να στην Παταγωνία και να βγάζεις μπισκότο ελληνικό ή ένα μήλο. Ένα μήλο, ξέρω εγώ. Γιώργο, έχεις καμιά ιδέα. Πώς μπορεί να τα μεταφέρει όλα αυτά? Δηλαδή... Τα πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, την άλλη φορά έβγαλε το στάκι, έβγαλε... Το στιέρα, έβγαλε... Δεν ξέρω, πώς θα μετά. Φορτωτική, θα τα στέλνει να βγούμε. Καλή κάτω. Εβδομάδα πριν πάει και μετά πηγαίνει. Θα έχει το κοντέινερ, μπαίνει μέσα, κάνει και μοντάζ και στέλνει κατευθείαν την εκπομπή για να συνεχίσει το επόμενο μέρος. Λοιπόν, κύριε, έφτασε η ώρα για να δούμε στη δεύτερη σεζόν του Mitchie Var. Ευτύχη Μπλέτσα, ο οποίος ταξιδεύει μια καταπληκτική αεροπορική εταιρεία. Και πάμε να το δούμε. Ο Ευτύχης Μπλέτσας είναι ο happy traveler και δηλώνει πανέτοιμος για νέες εξορμήσεις, νέες περιπέτειες, νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες και φέτος, πάντα παρέα με την Ηλέκτρα και τους χορηγούς του. Άλλο ένα happy traveler ξεκινάει. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, κάτι που σημαίνει ότι φεύγουμε ταξίδι μακρινό. Γεια! Ευτύχης εδώ! Σήμερα ταξιδεύουμε για πρώτη φορά με την Air Free! Την πιο φτηνή αεροπορική εταιρεία στον κόσμο! Δύο εισιτήρια με την επιστροφή στη Νέα Υόρκη μας κόστησαν μόνο 22,90! Η Λέκρα είναι έξω! Βάζει τον Κωνσταντόρο με το τρέλερ στην ουρά του αεροπλάνου για να πάρει τη θέση της για την απογείωση! Σε 9 ώρες! Αν δεν έχει γίνει η σταλαγμή της, θα τη δούμε! Πάμε στη Νέα Υόρκη ή αλλιώς στο Μεγάλο Μήλο. Τόσο μεγάλο όσο το Μήλο Μπαρμπαστέλιος. Το πρώτο Tinder Μήλο έκπληξη. Το τρως και παίρνεις δώρο. Αφράτο γιοσκόλικα ή κάποια αλανιάρα άφιλτρη. Πρωτεΐνη και αγλό λίπος. Να και ο πιλότος μας. Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου τι κάνω και να εξαφανιστώ. Να πεθάνουν οι πύργοι ελέγχου! Πάπα! Παναγία μου, τι είναι αυτό! Ας όντις βολάνε σε πιλότο! Θα το σανιδρώσω και σας υπόσχομαι. Σε τρεις ωρίτσες θα έχουμε φτάσει Νέα Ζηλανδία. Και Νέα Ζηλανδία, κύριε πιλότε! Νέα Υόρκη πάμε! Εγώ δεν πάω, δεν πάω. Μεγάλο θα μείνω με το πέδαρο. Τι σας το είπα, Έχω ένα μικρό προβληματάκι. Σαν το Βέκο που κάνει το φωτογράφο στο Πολυτεχνείο και έρημο σπίτι. Την έξω δεξιά πλευρά του χάρτη, τη χώρα εκείνη που είναι εκεί, δεν τη βρίσκω, τη χάνω. Θεούλη μου, λυπήσου μας, και τι κάνετε γι' αυτό? Σημαδεύω την ακριβώς απέναντι για να ισιώσω το ζύγι, παλάντζο που λέμε. Εάν θέλετε να σας πάω Νέα Υόρκη, εγώ πιλωτάρω προς Νέα Ζηλανδία. Παναγία μου, θα πεθάνουμε όλοι! Μην αγχώνεστε, κυρία μου. Η Air Free σας εγγυάται ότι το πρώτο συνδετικό της χώρας θα το πιάσουμε σίγουρα. Εγώ σε 9 θα σας πάω. Τώρα, Υόρκη θα είναι, Ζηλανδία θα είναι, Μάκρη θα είναι. Θα το ξέρουμε σε λίγες ώρες. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει.
πόσο γρήγορα πετάει ο Θεός. Ας πεθάνουμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός, ο τελευταίος χορός. Όταν το άγχος για την επιβίωσή σου εκυριεύει στην πτήση, μία είναι η λύση. Το φαγητό. Σου αρέσει το χαβιάρι, άγνωστε σε επιβάτη. Αμέ, έχεις μαζί σου. Τι είμαι για να έχω, δούσεις. Άρεσε όμως λίγη ρέγκα από την ταβέρνα του Βασίλα στη σκηνούσα τηλέφωνο κρατήσεων 22850-13246. Τότε έχω εδώ στο τσαντάκι του Sport Billy 4 κιλά. Στην πάρω και στην άξω, βρε τον αέρα μου να αλλάξω. Αν είσαι τσαν δεν είσαι του δήμαρχου παιδί. Αγαπητοί επιβάτες, έχω ένα καλό νέο για σας και ένα κακό. Από πού θέλετε να ξεκινήσω? Από το κακό. Χάνουμε 2.000 ποδάρια το δευτερόλεπτο, κυρά μου. Παναγία μου, δηλαδή πέφτουμε? Και γιατί δεν τον βάζεις στον άνθρωπο μου να σωθούμε? Σαν πως ξέρω, εγώ οδηγός καταμαράν είμαι. Και γιατί πιλωτάρεις το αεροπλάνο? Γιατί μου πάνε ότι είναι Τέσλα και πάει μόνο του, ρε μπάμια. Και το καλό νέο ποιο είναι? Ότι αν πέσουμε στη θάλασσα και διαλυθεί πρώτο ο Θεός στο αεροπλάνο, θα τσακώσω τα δυο φτερά. Θα τα ενώσω και θα τα κάνω καταραμάν. Ανεβαίνουμε όλοι πάνω και μετά σας πάω που γουστάρετε. Ξέρω να το οδηγήσω. Βοήθεια! Οδηγώ και σε σκέφτομαι και είναι αυτό επικίνδυνο. Με τη σκέψη σε σένα, ναι, θα γλιτώσω το κίνδυνο. Πτήση με μόλις 22.90 και δώρε πτώση. Πραγματικά συναρπαστική εμπειρία που τη ζεις στο maximum με ζελεδάκια ενέργειας. Μπούστε, για να μην πέφτει ποτέ η διάθεσή σας, παρά μόνο το αεροπλάνο. Ωπω, ανάθεμα και βγάζω Χριστό με τόσα κουμπιά εδώ πέρα μέσα. Πιο πιθανό είναι να καταλάβω την κοινότητα του λάνθη μου παρά αυτό το μαραφέτη. Έχετε καμιά ιδέα, κύριε πιλότε? Ωπα, εννοείται. Τα ήξερα, τι κάνουμε? Σφίχτα καλιαζόμαστε σαν τις σουλιώτισες και χορεύουμε το χορό του Σαλόκου. Τέλειο, έλατε. Στη στεριά δε ζει το ψάρι, ούτε αυτό στην αμμουδιά. Και θυμήθηκα, ψάρι Γουργουλιάνης. Η πιο φρέσκα σαρδέλα της αγοράς είναι ιδανική για το τελευταίο σου γεύμα. Για να φύγεις ευχαριστημένος από το μάτι του το κόσμο, σαρδέλα Γουργουλιάνης. Με την αλμύρα και το κόκαλο μέσα. Έχετε γιαβρισούλες, λόγκι βουναραχούλες. Έχετε γιαβρισούλες και εσύ σουλιώτοπούλες. Αφού σας το είπα! Η Air Free, το πρώτο συνθετικό, δεν το χάνει ποτέ! Προτείνω να πάμε στην Βίκυ Φλέσσα, η οποία συνάντησε, είναι τεστ για τον Γκαλεβάτση, διότι τώρα τελευταία έχει ασχοληθεί με όλους τους τράπερ. Έκανα, λοιπόν, έκανα το Sin Boy. Το Sin Boy? Ή όχι. Εξέχουσες προσωπικότητες, διανοητές, πρόσωπα του δημόσιου βίου και πολλοί ακόμα φιλοξενούνται στη μακροβιότερη εκπομπή συνεντεύξεων στην ελληνική τηλεόραση με τη Βίκυ Φλέσσα για ακόμα μια χρονιά στο τιμόνι. Φοβούμαι ότι μπορεί να γίνω αδιάκριτη και αν γίνω αδιάκριτη, ας μην απαντήσετε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα Άκρα. Στην εκπομπή που καταργεί τις υφολογικές εκλεπτύνσεις των μανιεριστών της πολιτικής ορθότητας, αγκαλιάζοντας τον άκρατο ιδεαλισμό του αέναου χωροχρόνου. Την εκπομπή που δηλίζει τον παλώμενο πόθο μιας φρυγιλής νεανικής καρδιάς στον αρχέτυπο ρυθμό ενός ζωγραφικού ταμ-ταμ με ένδοχα τέλη, αναγεννημένα και αποκρισταλωμένα, με μια υφή παγανιστικής ψυχής που αρπάζει το πινέλο και χορεύει στο ρυθμό της καρδιάς. Ποιος υποσυνέει άνθρωποι σταμάτησαν να κοιτάζουν ο ένας τον άλλο με την υπερβατική, μεταφυσική και περούσια λάγνα ματιά του υπηβήτορα Γκρέι στις 50 αποχρώσεις του Γκρι την ώρα που προσγείουν τη βίτσα του στη λάβα των αλαφροίσκιων των καπουλιών της Ντακότα και να ψιθυρίζουν σαν άλλοι βέρβεροι του Γκέτε. Ω, αγαπημένοι Λότε, εσύ τι μορφή, τι μορφή, τι μωρή. Όπως τα καταλάβατε ήδη, απόψε έχω μαζί μου για η ταμή συντροφιά ένα μοιράκιο που μέσα από τα τραγούδια του αναγεννά το χαμένο ρομαντισμό. Το Sin Boy. Εγώ τι ώρα μπαίνω, γιο? Έχεις ήδη μπει, Sin.
Ερυθρένομαι. Ένας υφέρπονας θεϊσμός από τον πρέσβη της δυσόνιμης ποίησης που θα μαστίγωνε τη νεκρή φύση του Ανδρέα Καύλου. Εκάλβου, εις τα ρεβόδη λουτρά, βαθέα της δύσεως, όπου ευούτησεν η εσχάτια ακτίνα. Εσύ τώρα κάτι λες για τον Παπόρο, τον Ανδρέα Καύλου, το ξέρω αυτό. Αλλά ανάθεμα και πιάνω Χριστό, δεν καταλαβαίνω ούτε τη μετάφραση. Άκου τον παφλασμό των χιλιών μου. Βυσοδομούν ακόλαστα. Ακατανόμαστε σε διουργίες για να σε πείσουν να τους χαρίσεις ένα κομμάτι ατόφιας τέχνης. Ένα ξέπνο στίχο σου. Τώρα εσύ μάλλον πας γυρεύοντας, μανίτσα μου, αλλά αφού σε τρώει ολοκόσου, θα σου δώσω πόνο. Πιάσε τείχο, θα σμπρώξω γερά. Ξεκίνα λοιπόν και άσε με να κολυμπήσω λόγιο. Με αδαμία, περιβολή, με απορία, ψάλ του Βίξ. Στάσου, στάσου, ρε μανίτσα μου, γιο. Να σου πω ένα στίχο, πάει στο αλλά να σε τρίψω και με Βίξ. Τόσο πολύ δεν έχει δουλέψει ούτε ο Πακογιάννης την τελευταία πενταετία. Διεύεις το Ρουβίκονα, Τσιν. Δεν υπάρχει γυρισμός. Α, θα μας την πέσει και ο Ρουβίκονας τώρα. Καλά, στάσου μπρο να σπικάρει τη στιγαριά ο Σύναρος για να την κάνει μετά Λακίσεβιτς. Κατέβαινα Αθήνα με τα κτέλ μπρο, τώρα με στο τζετ το καρτέλ μπρο. Μπάτσι ψάχνουν το αυτοκίνητο, είμαι καθαρός, δεν έχω κίνδυνο. Νομίζουν βγάζω φράγκα από τα ντραξ μπρο. Δεν ξέρουν ότι βγάζω από τα ραπς μπρο. Ψάχνουνε παντού μέχρι και στα αρχεία μου. Μην το πεις. Ένας ενόφθαλμος Ερμής, σύμβολο της θνητής αρμονίας και του αθάνατου κάλους, που ορμάει με τα θαλαιά του στήθη στα κτέλ μπρο, ψηλαφώντας τη μαγική σμήλη των καρτέλ. Γιο, σνιφάντος μια τζούρα ελευθερία στους άλλους ρίγας, βελεστινλής στο θούριο. Το πόνιμά σας συν μοιάζει με αυτό που έχει γράψει ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Τέλος σε με που βρισκόμουν μπρος της μες στα αρήθρα, κατά πώς στέκει στο βορρά η πετροκαλαμύθρα. Κι άλλο συν, κι άλλο. Ωπα, μάνιτσα, κόψε καπίστρι, μπρο. Ο συν δεν είναι για χόρταση. Το υπόλοιπο τραγούδι είναι ο ίδιος στίχος σε άλλες 45 φορές, γιο. Προστί τούτο. Γιατί δεν μας αφήνετε να γευτούμε το πιωτή του βόρβορού σας μέχρι την εσχάτη γουλιά. Πρέπει να το επαναλάβεις για να πήξεις το μυαλό σου στίχος. Γιατί δεν είναι εύκολος. Πρέπει να ξέρεις, ματαμίτσα, γιο, ότι ο στίχος του Σιμπό είναι σαν τον κώδικα του Ζόντιακ. Θέλει 51 χρόνια για να τον αποκρυπτογραφήσεις. Μια αδιόρατη σχισμή στο χωροχρόνο του Μινκόφσκι. Ένας καταραμένος καλλιτέχνης με μοίρα σακατεμένη σαν τη μαντόνα των βράχων του Τιτσιάνο, έμπλεος συναισθημάτων. Με τους στίχους του ξεπλένει ως άλλος Ναζωραίος. Τις αμαρτίες. Από τις ροδαλές πατούσες εκείνων που θα τον προδώσουν πριν Αλέκτορ φωνήσε τρεις. Ένας φεγγαροντημένος σαχός που θυμίζει αμυδρά μουσική. Ένα βαθμιδόν μουγκριτό διαγερμένου βίσωνα που βγάζει το ίδιο νόημα με ταινία του David Lynch. Μια ηχολαλία σαν κριτική ταινίας του Φραγκούλη του Ηλία. Καλό σας βράδυ. Κώστας Μπακογιάννης δεν τα κατάφερε την δεύτερη Κυριακή. Ξέρουμε γιατί, ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, ξέρουμε ποιο ήταν το πρόβλημα, ποιο ήταν το λάθος, τι του χρεώνουν ακριβώς οι δημότες. Πάμε να δούμε το βίντεο, πάμε να δούμε τον ταξιτζή όνειρο. Ελάχιστοι περίμεναν την ήττα του Κώστα Μπακογιάννη στο Δήμο Αθηναίων. Τι όμως έφταιξε για το αρνητικό αποτέλεσμα? Ένα είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να μας λύσει την απορία. Η ευθύνη του αποτελέσματος φέρει αποκλειστικά εμένα. Καλησπέρα σας. Το αν θα είναι καλή η εσπέρα ή όχι θα εξαρτηθεί από την απάντησή σου, Λεβεντόπεδο. Ορίστε. Λέω, η γη είναι στρόγγυλη ή επίπεδη? Γιατί με ρωτάτε, κύριε? Για να δω αν θα σου βάλω μονή ή διπλή ταρίφα. Θα μου βάλετε διπλή ταρίφα 3 το μεσημέρι? Δεν θα είναι για τη διαδρομή. Θα είναι ταρίφα για τον αέρα μας που τον καταναλώνεις άσκοπα. Λοιπόν, λέγε. Στρογγυλή, τι κερδίζω? Θα το δεις στο τέλος της διαδρομής που θα νιώσεις το τσουξάκι. Μα δεν σας είπα από πού να πάμε. Σαν πως μας έχεις αφήσει και πολλές επιλογές με τον περίπατό σου. Ένας δρόμος μόνο έχει μείνει ανοιχτός. Στους υπόλοιπους τα συνεργεία είναι σαν την υπηρεσία Σταρής για Εύρου. 15 μέσα, μία έξω. Φίλε ταξιτζή, τα έργα είναι σαν τη δυσκολιότητα. Σε ζορίζει λίγο στην αρχή το παλουκάκι, αλλά στο τέλος λυτρώνεσαι τόσο που ξεχνάς το σφίξιμο. Έχει χάρη που εσένα σε πάω. Δικός μας είσαι, ρε πονηρέ. Δικός μας είσαι, κατάλαβα, από την πολιτεία του Πλάτωνα. Α, λέτε τότε που είπα ότι στις ανασκαφές στην Ακαδημία Πλάτωνος θα βρούμε την πολιτεία του Πλάτωνα και έκλαψε η μάνα του Φατσέα. Άλλο ήθελα να πω. Το κατάλαβα, γιατί ξέρω κι εγώ αυτό που ξέρεις κι εσύ και δεν σου επιτρέπει η θέση σου να το αποκαλύψεις. Τι μου λέτε, τι ξέρω δηλαδή?
Θύμησέ μου να σου φτιάξω τη ζυγοστάθμιση πριν φύγεις, γιατί στο επόμενο φρανάρισμα θα φτάσεις κιούρκα. Ξέρω ότι ξέρεις πως στην πολιτεία του Πλάτωνα κρύβεται χαμένη Ατλαντίδα. Αλήθεια? Σε τα μάστερα, ρε. Εμένα που με βλέπεις, είμαι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Ε. Έχω πληροφόρηση εκ των έστω. Έσω, έσω, έσω. 1979, τρίτη έσω, στο στρατό Ξηρά, στη Θήβα, εσύ. Όχι έσω, έσω. Ισπανικά δεν μιλάω, μόνο αρβανίτικα. Πες μου κάτι, φίλε ταξιτζή, υπάρχει κάποιο έργο που δεν έκανα στην πρώτη πενταετία? Μην το ξαναπείς ούτε για αστείο, Δήμαρχε. Το έργο σου είναι πρωτοφανής. Εγώ χάρη σε σένα έχασα 42 κιλά σε 3 χρόνια. Αλήθεια, πώς? Από την άσκηση, λόγω του μεγάλου περίπατου. Όταν είχα κούρσα Σύνταγμα Ευαγγελισμός, το τρίωρο στο μποτιλιάρισμα, που πηγαίναμε πιο αργά και από τον Τσάρτα, έκλεινα τη μίζα, έπαιρνα τον πελάτη στο σβέρκο και τον πήγαινα. Πιο γρήγορα έφτανα από Δαράτο παρά με το ταξί. Υπάρχει κάτι άλλο που θες να κάνω για σας, τους τζιμώτες μου, φίλε ταξιτζή, εκτός από το να πάρει πρωτάθλημα από Παναθηναϊκός? Πες μου κάτι πιο εφικτό. Κοίταξε, θέλω να πεις στους μετεωρολόγους να πάψουν να λένε κουταμάρες για τις πλημμύρες και τα αντιπλημμυρικά. Κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Και τότε γιατί με την πρώτη βροχή γινόμαστε σικουάνας? Γιατί ο Πούτιν φτιάχνει τις καταιγίδες στο εργαστήριο και με ένα τηλεκοντρόλ τη στέλνει όπου θέλει. Ναι, αλλά γιατί μιλάτε σιγά? Γιατί αν τυχόν είσαι τσιπαρισμένος και μας ακούει τώρα, μπορεί να στείλει ένα σύννεφο δυο οργές πάνω από τα μάξι και να ξεκινήσει τοπική καταιγίδα. Να μπούμε στο μουσκιο από βραδύς, δηλαδή σαν τους μπακαλιάρους. Αμάν, Παναγιά μου, μας άκουσε ο ξανθός τιμωρός. Φεύγω εγώ, βοήθεια, βοήθεια. Πού πας? Στο μυστικό καταφύγιο του Λυκαβητού. Εάν σωθείς, έλα χτύπα την πόρτα 3 φορές και πες, πήλε στον εξήγητου. Θα σου ανοίξει ο Καρδαβέλας. Α, και πού είσαι, μη διανοηθείς και βγάλεις τη διπλή ταρίφα, να ξέρεις, θα γίνουμε κόμπος. Πήλε στον εξήγητου. Madame Mesquet, mes amis, et voilà, et petite, vous regardez, et petite commencez, et après, tout en face ici. Ξαναλέω λίγο το τελευταίο, το άλλο το καταλάβαμε όλο φάρση. Δίχως το τέλος δυσκολευτικά. Λοιπόν, διαφημίσκε σε λίγο και πάλι εδώ. Και τώρα πάμε στο θέμα που συζητήθηκε περισσότερο την εβδομάδα που μας πέρασε. Έγινε ένας χαμός από την Κυριακή και μετά με το σκηνικό με τη Σία Κοσιόνη στο Sky. Τι ακριβώς, ποια ήταν η αντίδρασή της όταν ανακοινώθηκε ότι δεν βγήκε τελικά ο Κώστας Μπακογιάννης? Εντάξει, σοβαρό ήταν. Δηλαδή συγκρατήθηκε. Ναι, παιδί μου, απλώς την έπιασα και σε ένα πλάνο να πίνει λίγο νερό. Το έκαναν εκεί θέμα αυτό. Και πώς αποτηρείται να πεις, ήταν 2, 3, 4, 5. Ο Άδωνης ήταν που έγινε πύραυλος. Ναι, ο Άδωνης ξεκίνησε και ξέρει. Ήταν φορτσάτο. Φούντωσε, φούντωσε. Λέει θα σαρώσουμε, θα κάνουμε και μετά. Όχι, ήταν πύραυλος, έγινε κοκκίνησα να μην το πει. Ήταν 25. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στο βίντεο να το δούμε. Άδωνης Γεωργιάδης, Σία Κοσιόνη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη το βράδυ των εκλογών. Για πάμε. Ο Χάρης Δούκας έκανε τη μεγάλη ανατροπή και εξελέγει δήμαρχος Αθηναίων με την σύζυγο του Κώστα Μπακογιάννη Σία Κοσιόνη να γίνεται viral για την αμήχανη αντίδρασή της την ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Το γεγονός ότι αυτή η διαφορά που είπε ο κύριος Βορύδης ότι είχε και πολιτικό και κομματικό πρόσημο, το είπατε πριν. Φυσικά. Αυτή η διαφορά ανατράπηκε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, θα το πω άλλη μία φορά σε περίπτωση που συντονιστήκατε μόλις μαζί μας. Δεν έχουμε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στο πάνελ μας, διότι το κόμμα αρνήθηκε να στείλει μετά το ατυχές περιστατικό με τον Βασίλη Χιώτη και τον Γιώργο Αυτιά. Δικαιολογία, αγαπητέ μου, διακοσμίω μου. Κρύβονται γιατί ξέρουν ότι ο μόνος δήμος που μπορεί να κερδίσουν σήμερα είναι ο Δήμος Βερίκιος. Πείτε μας τα προγνωστικά σας, κύριε Γεωργιάδη. Θρίαμος παντού. Καταρχάς, οι Αθηναίοι μετά από 5 χρόνια θα δουν σήμερα για πρώτη φορά το μεγάλο περίπατο του Κώστα Μπακογιάννη. Επειδή είμαι εκ φύσεως κρατημένος, θα πω αυτό πραγματικά πιστεύω, αλλά θα κάνω την πιο μετριοπαθή πρόβλεψη. 80% Μπακογιάννης, 20% ο Μαρκίζιος. Δούκας, κύριε Γεωργιάδη, Δούκας. Το Πασόκ επιστρέφει, μην το υποτιμάτε. Κύριε Χατζή, κάνετε το γάργαρο γέλιο μου να ακουστεί.
δεν λέμε το χάρι στις περιφέρειες. Και Viagra να είχε πάρει σύγκρουα Logic, τόσο μπλε να τον έβγαζε. Σία, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για το Δήμο Αθηναίων. Ο Κώστας Μπακογιάννης... Όχι, όχι, μην το πεις. Να πιω ένα ποτηράκι νερό γιατί γκάνιαξα η γυναίκα. Τώρα, πες το. Τα πρώτα αποτελέσματα, Σία μου, δείχνουν καθαρό προβάδισμα για τον κύριο Δούκα. Τι καλά λέει, από πότε αυτή η εφημερίδα, ρε παιδί μου. Μήπως δεν έχει μπαταρία το τάμπλετ σου και ρετάρι, ε. Για άλλο. Ο κύριος Δούκας προηγείται με πάνω από 5 μονάδες του κυρίου Μπακογιάννη. Σία, ο λόγος εσένα. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Σία μου, λακέρδα φάγες το μεσημέρι. Συγγνώμη, Σία, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε το πρώτο σοβαρό συγκεντρωτικό αποτέλεσμα στο 20% του συνόλου. Τώρα θα φανεί αλήθεια, γιατί τα προηγούμενα θα ήταν από καμιά βίλα υποκατάληψη με δείγμα 17 μπαχαλάκιδο με στουβιασμένο μαλλί ράστα σαν του Bob Marley. Περίμενε λιγάκι, περίμενε. Περίμενε. Τώρα πες το. Ο Κώστας Μπακογιάννης... Όχι, όχι, μην το πεις. Μην το πεις, κατουργέμαι. Θα σπάσει η φούσκα μου. Περιμένετε, μην κουνηθεί κανείς. Και μην δώσει κανένα spoiler. Θα σε παρακολουθώ από τη βίντεο. Έχει μέρες και μέσα στο βίντεο. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε το πρώτο συγκεντρωτικό αποτέλεσμα στο Δήμο Αθηναίων στο 20% του συνόλου. Εδώ είμαι. Γύρισα. Μισό λεπτό. Στην υγειά σας και πάλι. Τώρα πες το. Ο κύριος Μπακογιάννης, λοιπόν. Όχι! Περίμενε. Πες το. Ο κύριος Μπακογιάννης είναι πολύ πίσω από τον κύριο Δούκα και η διαφορά μοιάζει πλέον μη αναστρέψιμη. Όταν λες πολύ πίσω, τι εννοείς ακριβώς? Πίσω όπως η μάγισσα από το σασμό ή όπως η Πανθέη? Πάνω από 10 μονάδες, Σία μου. Ποιοι Πανθέοι, μας πέρασε και το Fame Story. Άρα η μάχη έχει κρυθεί. Νομίζω ότι η μάχη... Περίμενε, μη το πεις απότομα. Μη το πεις, πρέπει να προετοιμαστώ ψυχολογικά. Γυναίκα είμαι. Πες το. Εσία μου, έχεις πει πιο πολλά ποτήρια νερό και από τον Τίνο Λιόπουλο όταν η Νικήτας Πλατής του έκανε μια ανακρισούλα, θα κρεπάρει, ρε. Έτοιμη, πες το. Οι πιθανότητες να αλλάξει κάτι δραματικά είναι κάτω από 0,1%. Ο κύριος Δούκας είναι πλέον ο νέος δήμαρχος Αθηνών. Τι να μου κάνουν αυτά, ούτε μέχρι τον Λάρικα δεν φτάσανε. Άντε ρε παιδιά, στην υγειά μας. Άντε, άσπρο πάτο. Αρνούμε να δεχτώ το αποτέλεσμα. Κάνε ένα reset στο όντο σου, κυρία μου. Μήπως το χάκαραν μπαχαλοσημωρίτες και δείχναν ένα τάλλο. Δεν μπορεί πολύ δε στον Αθηνών να είναι τόσο αρμόστοκοι. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Αρμελιά κόρδη σου λέω, τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Άντε, Σία μου πας. Εσύ που λες να πάω, κατουργέμαι, άνθρωπέ μου. Μαλλοτραβηχτείτε εσείς και επιστρέφω εγώ. Συγγνώμη, Σας διακόπτω γιατί έχω την τελική εκτίμηση της Singular Logic. Επιτέλους, ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Μας είχατε φλωμώσει τόσο ώρα με τις παλαπίπες σας που είναι πιο αναξιόπιστες και από αναγγελία θανάτου ηθοποιού από τον Σπύρο Πιμπίλα. Έλα, πες το. Όχι, μην το πεις, έφτασα. Είναι πλέον οριστικό. Ο κύριος Δούκας με ποσοστό 55,6% είναι ο νέος δήμαρχος Αθηναίων. Τι έχετε να πείτε τώρα, κύριε Γεωργιάδη, είστε ακόμα ψύχρεμος. Τι με... Τι είσαι, τι είμαι, είσαι ψεύτης, υποκριτής, εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, αδιστής, μαζοχιστής. Είσαι μια λέρα! Το ακούσατε κι εσείς, φίλες και φίλοι. Ο νέος δήμαρχος Αθηναίων είναι πλέον ο Χάρης Δούκας. Ας πιούμε στην υγειά του. Άντε, κύριε Χάρη, καλά να περάσετε. Εμείς
είστε εδώ, τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Περάσαμε ωραία. Με τούτη την παρέα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς καλά. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Παρασκευή, πάντα μέσα από το Action 24, στις 9 ακριβώς. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Μπιζού, μπιζού, αμπιέντο. Μπροστά στη διοικητή σου, ρε παιδί, κάτι σαν τσέλα. Έλα, μαντί μου. Θα φάω corn beef. Πώς ζούσαμε. Μια χαρά ήταν όμως. Έχουμε δηλητηριαστεί. Επαφήνουμε τίποτα. A few minutes later. Σε Ακρόπολης πάει Καλαμάτα. Σε Καρόβιχας. Ρε ανάποδες στροφές για το καλό μου. Λα, πάμε στο πρώτο λακαμάκια σήμερα. Μη βρίζε. Πάμε πίσω πάλι. Σήμερα, φίλοι μου, έχουμε τη χαρά. Ο Βαμβακούλας. Η μητέρα Τερεζά. Γιατί ο σημερινός μας καλεσμένος... Αργικός. Βέβαιος. Κοντά είστε. Έφυγε. Έχει μια καρδούλα και ένα... Τι, ποια καρδούλα πάνω. Και πού τα βλέπω να φτάξεις, κοιτάτε. Μια καγκάλια. Έχει μια καρδούλα. Ραδιές. Α, τι έκανα και δεν είμαστε. Παντών, δεν ήθελα να είμαι τόσο σκληρή μαζί σου. Το παρντών είναι το συγγνώμη στα γαλλικά. Και επειδή κάνεις γαλλικά, το έχω. Συγγνώμη. Συγχωρεμένη. Εσένα δεν σου συγχωρώ. Παιδιάρα. Δήμαρχε της καρδιάς μας, μια τελευταία ερώτηση. Την εκπομπή που δηλίζει τον παλέμον... Πάμε, λε***. Κι ας είμαι να κολυμπήσω λόγιο μου, είμαι άμα δε... Που ορμάει με τα θαλερά του στη... Πού σου ρε, πιούμε στην υγειά του. Ρε, μία μου πας. Εσύ που λες, τα καράβια, κατουργέμαι. Μάνα μου πας. Μα το τρέχει σπίτι εσείς. Μάνα να πάω στα καράβια. Και έρχομαι. Θα σε παρακολουθώ από τη βίντεο. Είχα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε... Όχι, όχι. Βλέπετε τι γυρίσατε το κάμα, φίλε και φίλοι, και τώρα εγώ θα κάνω το διαβολή το Μάγια Μέλσα που προσπαθεί να μπουκάρει στην κρεβατοκάμαρα. Τι πιο σύνηθες. Και εσείς τι είπατε, κυρία Μέλσα. Καλώς σας βράδυ. Άλλος ληστής με κραγιόν εδώ μεταξύ. Κύριε Ευαγγελάκο, σας παρακαλώ παρεξήγηση. Ευαγγελάτος, όχι Ευαγγελάκος. Ευαγγελάκος είναι ο Λουστράκος, ο Καΐλας. Σας παρακαλώ, κύριε Ευαγγελάκο μου, παρεξήγηση. Το τσαντάκι μου εδώ στο πορτίμπιλι. Τέσσερα, πάμε, φουλ, φουλ, πάμε. Πορτίμπιλι. Έλα, πάμε από εκεί. Και δεν έβριξα το μικρόφωνο. Δεξιά και αριστερά. Είναι αδιάβροχο.